Δεν είχα υπολογίσει. Και αυτό όσο καλό μου έκανε, γιατί σαφέστατα μου έκανε και καλό, με δυσκόλεψε πολύ σε αυτά που εγώ ονειρευόμουν να κάνω. Και εκεί πάλεψα, δηλαδή. Έμεινα σπίτι μου, είπα όχι στα αυτονόητα που μου ζητούν. Μιλάς για τη μεγάλη επιτυχία που έχεις κάνει στο Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα, που πραγματικά μπαίνεις μια μανιέρα μετά. Φαντάζομαι όλοι σε παίρνουν τηλέφωνο, σου λένε να κάνεις ένα ρόλο αντίστοιχο. Δεν ξαναέκανα λοιπόν ποτέ κάτι αντίστοιχο. Δεν ξαναέκανα καν κωμωδία. Και έκανα έκτοτε μόνο τρεις σειρές και έχουν περάσει πολλά χρόνια, σχεδόν 13. Η τελευταία σειρά που έκανα πριν 2 χρόνια στο Μέγκα, η οποία δεν εστέφθη με ιδιαίτερη επιτυχία, είναι η αλήθεια. Ενώ ήταν πολύ ωραία δουλειά. Ήταν ο ρόλος που μετά από τότε, από τη Γογό, εγώ ξαναέκανα και ισορροπούσα μεταξύ ακραίας κωμωδίας και δράματος βέβαια. Αλλά εμένα με είχε γοητεύσει πολύ αυτή η ηρωίδα και την έκανα με μεγάλο κέφι. Εγώ απορώ για το εξής βέβαια. Λοιπόν, επειδή φαντάζομαι ότι ως ηθοποιός έχεις και εσύ λίγο το αίσθημα του ανικανοποίητου, όπως οι περισσότεροι το έχουν, ειδικά αν εκτίθενται. Για ποιο λόγο να θες να αποτάξεις αυτή την εικόνα? Δηλαδή, είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα, μια πολύ σεξι γυναίκα, η οποία βρίσκει ένα ρόλο που την καθιερώνει στη συνείδηση του κόσμου. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, σκέψου ότι αν έκανες τηλεόραση όπως εγώ, αντίστοιχα τη δουλειά μου, θα ήθελες να βρεις κάτι το οποίο θα σε περάσει το υποσυνείδητο. Ναι, θα σε κάνει δηλαδή. Πώς είναι ο Γιώργος Παπαδάκης, ας πούμε, καθημερινότητα, δηλαδή θες να δεις τον Γιώργο. Ναι, είναι λίγο διαφορετικές οι δουλειές μας. Ναι, αλλά γιατί να θες να το. Διάβασα κάτι πολύ ωραίο, θέλω να σου το διαβάσω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, διαφωνείς, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, όχι μόνο για σένα. Το πρόβλημα, λέει, της Δήμητρας είναι ότι πολεμάει να τα βάλει με κάτι που τόσο αβίαστα βγαίνει από μέσα της. Σαν να προσπαθεί η Μέρλιν Μονρό να περπατήσει χωρίς κούνημα γοφών. Γιατί λέει στο τέλος της ημέρας, όσες καταπληκτικές παραστάσεις στην επίδαυρο και να κάνει, ο κόσμος πάντοτε, η μάζα, θα τη θυμάται ως την καλύτερη για τις ερμηνείες, ας πούμε, στο Ξέχασέ με, στο Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα, και όχι για άλλες πειραματικές μεν, πολύ πετυχημένες δε δουλειές που έχει κάνει. Για ποιο λόγο να θες να το αποτάξεις αυτό? Κάποιοι πάντως με θυμούνται και για τα ματωμένα χώματα. Εννοείται. Για το ημέρωμα της Τρίγκλας που έκανα πρόπερση με το Ρόμπερτ Στούρουα και διάφορα άλλα που είτε είχαν μεγάλη ή λιγότερο. Κατάλαβες πώς το λέω τώρα αυτό. Δεν σου λέω ότι δεν είσαι καλή ηθοποιός. Όχι, κατάλαβα ακριβώς τι μου λες. Αλλά νομίζω ότι όταν ένας ηθοποιός παίζει μόνο έναν χαρακτήρα. Καταρχήν ακυρώνεται η ουσία αυτής της δουλειάς. Η οποία δουλειά νομίζω προσωπικά ότι είναι μια προσωπική περιπέτεια. Επαναλαμβάνω την ίδια λέξη, αλλά αυτή τώρα μου βγαίνει. Είναι μια προσωπική διαδρομή, μια προσωπική περιπέτεια ενός ανθρώπου, ενός ηθοποιού με διαφορετικούς χαρακτήρες, σε διαφορετικές συνθήκες, σε διαφορετικές ατμόσφαιρες. Αν δεν είναι έτσι, τότε είναι μια δουλειά γραφείου. Μια που έχει μερία και αυτό της μονιμότητας που προσωπικά με αποθεί. Ναι, αλλά βιοπορίζεις αυτή.